Αυτό για πρώτη φορά φάνηκε το ενδεχόμενο ενός συμβιβασμού μεταξύ του Buenos Aires και των hedge funds που δεν συμμετείχαν στο κούρεμα του χρέους της Αργεντινής. Μετά την πρώτη του συνάντηση αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και μιλώντας στους Financial Times, εκπρόσωπος του Elliott Management, του fund που κέρδισε τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη με τον Buenos Aires, δήλωσε πως θα μπορούσε να πιστεί να δώσει περισσότερο χρόνο στην Αργεντινή για να διευθετήσει το θέμα, εάν η κυβέρνηση δείξει ότι κάνει συγκεκριμένα και σοβαρά βήματα. Ο χρόνος όμως τελειώνει για την Αργεντινή, που πρέπει να καταλήξει σε κάποιο είδους συμβιβασμό πριν από το τέλος του μήνα, οπότε και εκπνέει η περίοδος χάρη του ενός μηνός μετά τη λήξη των ομολόγων στα τέλη Ιουνίου. Πάντως, η αντιπροσωπεία της Αργεντινής σχεδιάζει να αξιοποιήσει την πρώτη συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές για να ανοιχνεύσει παράλληλα αν υπάρχουν περιθώρια να διαπραγματευτεί μια συνολική συμφωνία με πιστωτές που δεν συμμετείχαν στο κούρεμα του χρέους της το 2005 και το 2010. Ο λόγος είναι ότι τα hedge funds που βρίσκονται εδώ και 10 χρόνια σε δικαστική διαμάχη με τον Buenos Aires δεν είναι παρά το 1/8 όσων πιστωτών δεν συμμετείχαν στο κούρεμα και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 8% του συνόλου των πιστωτών της Αργεντινής. Στο μεταξύ, την επίτευξη συμβιβασμού δυσχεραίνει πρόβλεψη της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του αργεντίνικου χρέους, η οποία εκπνέει στα τέλη Δεκεμβρίου και ουσιαστικά απαγορεύει στον Buenos Aires να προσφέρει καλύτερους όρους αποπληρωμής σε μερίδα πιστωτών. Την ίδια ώρα, η κατάσταση περιπλέκεται καθώς μια ομάδα hedge funds που διακρατούν ομόλογα της Αργεντινής σε ευρώ και υπάγονται στο Βρετανικό δίκαιο υποστηρίζουν ότι δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των Αμερικανικών δικαστηρίων, οπότε και πρέπει να πληρωθούν άμεσα. Και μπορεί η κυβέρνηση της Αργεντινής να φαίνεται πως μπορεί να πάρει μια ανάσα από τα hedge funds, δεν ισχύει όμως το ίδιο με την κοινωνία. Εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία κατέβηκαν το βράδυ της Τρίτης στους δρόμους του Buenos Aires για να διαμαρτυρηθούν για τις μαζικές απολύσεις προσωπικού αλλά και τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για την αποπληρωμή του χρέους. Οι διαδηλωτές απέκλεισαν κομβικές οδικές αρτηρίες και συγκρούστηκαν με την αστυνομία που έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους αποθήσει. Με τον χρόνο πλέον να μετρά αντίστροφα, νέα συνάντηση των αξιωματούχων της Αργεντινής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή με τον διορισμένο από την Αμερικανική δικαιοσύνη μεσολαβητή με σκοπό τη διευθέτηση του χρέους. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα μίας ακόμα χρεοκοπίας.